κάνετε και μια ανοχή για να απαντήσετε και σε αυτό. Χαίρομαι κύριε Πρόεδρε, γιατί σας βλέπω σήμερα σε ριζοσπαστική και αγωνιστική διάθεση όπως πάντα. Οπότε να το σημειώσουμε και δημόσια. Κύριε Πρόεδρε, γι' αυτό που είπατε έχετε δίκιο, πρέπει να λυθεί. Τελεία. Το διερευνούμε. Απλώς να ξέρετε ότι αυτά τα παιδιά δεν δικαιούνταν ούτε βιβλία, συγγράμματα και αυτό το... Πιάτα, ελήφθη το θέμα αυτό. Ελήφθη το θέμα. Οπότε, τώρα, για την ερώτηση του κυρίου Δελή, χαίρομαι που για πρώτη φορά συμφωνούμε τόσο πολύ με τον κύριο Δελή. Τι εννοούμε? Οι μεταγραφές είναι μια πολύ προβληματική διαδικασία. Ξέρετε ότι είναι ένα ελληνικό φαινόμενο αυτό. Αλλά η κυβέρνηση το έχει δει ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια με πάρα πολύ μεγάλη επίκεια, γιατί υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα. Όταν η πολιτεία δεν μπορεί να εξασφαλίσει όρους διαμονής των φοιτητών μακριά από τα σπίτια τους και προφανώς οι όποιες δυνατότητες είναι πολύ περιορισμένες, τότε πραγματικά πρέπει να πάει να χρησιμοποιήσει αυτό το μέτρο των μετεγραφών. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε και νομίζω ότι κανείς δεν έχει παράπονο φέτος, παρόλο που πολλά παιδιά, για λόγους τεχνικούς, γιατί αυτά δεν γίνονται από επιτροπές, γίνονται από τον υπολογιστή, γίνονται από προγράμματα όπου συνεκτιμώνται όλα τα στοιχεία και γίνονται εντελώς αντικειμενικά. Τώρα, υπήρχαν προβλήματα. Για να κατανοήσει και ο κόσμος τι γίνεται. Υπάρχουν άρα μετεγραφές, πάνε παιδιά σε τμήματα στα οποία δεν είναι αυτά στα οποία πέτυχαν, αλλά επειδή θέλουν να είναι κοντά στο σπίτι τους ή κοντά στα αδέλφια τους, αν είναι από πολυτεχνική οικογένεια, πάνε σε καινούρια τμήματα. Τα καινούρια τμήματα, ορισμένα από τα καινούρια τμήματα, αρνούνται να τα εγγράψουν. Ο νόμος λέει ότι είναι υποχρεωμένοι να τα εγγράψουν ανεξάρτητα αν θέλουν να προσφύγουν στο Συμβούλιο Επικρατείας ή όχι. Εμείς λοιπόν, ειδικά για το ΤΕΙ, γιατί το πρόβλημα είναι το ΤΕΙ Αθηνών, όλα τα άλλα τμήματα έχουν δείξει μία ανοχή σε αυτήν την κοινωνική πραγματικότητα. Και μάλιστα είπαμε ότι εμείς θα τους ενισχύσουμε οικονομικά σύμφωνα με τον αριθμό των φοιτητών που εγγράφονται, ότι θα τους δώσουμε πρόσθετες θέσεις από τις άγονες εκλογές που θα γίνουν λόγω των πολλών θέσεων που υπάρχουν. Όποιες θέσεις μείνουν θα τις δώσουμε σε αυτά τα τμήματα. Και επίσης είπαμε, ειδικά στο ΤΕΙ Αθηνών θα τους λύσουμε και ένα θέμα που είχαν πρακτικής άσκησης και θα το λύσουμε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας. Υποσχεθήκαμε στα παιδιά που ήρθαν στο Υπουργείο, τα οποία είχαν πολύ λογικά αιτήματα, δηλαδή την εγγραφή του στα τμήματα, ότι ο νόμος λέει αυτό. Μας υποσχέθηκε το ΤΕΙ Αθηνών ότι ανεξάρτητα αν θα προσφύγουν ή όχι θα τα εγγράψουν. Και μαθαίνω σήμερα ότι δεν τα εγγράφουν. Δόθηκε εντολή στις υπηρεσίες σήμερα το πρωί να προχωρήσουν σε όλα τα πειθαρχικά και διοικητικά μέτρα ενάντια στη διοίκηση για να υποχρεωθεί η διοίκηση να ακολουθήσει το νόμο, επιμένω. Παιχνίδια στην πλάτη των παιδιών αυτών και όποιων φοιτητών δεν θα ανεχθούμε στο πλαίσιο των νόμων και των υπουργικών αποφάσεων που υπάρχουν. Εγώ κάνω και μία έκκληση δημόσια στους προέδρους της συνελεύσης αυτών των τμήματων κτλ. Να μην δημιουργούν μία ένταση όταν οι ίδιοι δεν ακολουθούν τον νόμο. Θα παρακαλούσα λοιπόν να εγγράψουν αυτούς τους φοιτητές, αν θέλουν να προσφύγουν στο Συμβούλιο Επικρατείας ας το κάνουν και θα δούμε τι θα αποφασίσει το Συμβούλιο Επικρατείας, αλλά παρακαλώ πάρα πολύ στο πλαίσιο και των δεσμεύσεών μας και των οικονομικών και των θεσμικών να προχωρήσουν στην εγγραφή αυτών των φοιτητών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, παρά την σιωπή σας επί του θέματος, καταλαβαίνω ότι συμφωνείτε με τον τρόπο που πάμε να λύσουμε το θέμα στα ΤΕΙ Αθηνών, για να λύνουμε ένα-ένα, γιατί αυτό είναι η ερώτησή σας και σε αυτό να πρέπει να απαντήσουμε.
Όχι, το να λέμε ότι... Όχι, κοιτάξτε. Εμείς είπαμε για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Εσείς τώρα λέτε ότι θα έπρεπε εμείς να έχουμε μεταγράψει όλες τις αιτήσεις, δηλαδή να είναι υπερτριπλάσιο η αριθμή, να καταρρεύσει όλο το σύστημα. Είναι... Άρα... Πείστε να απαντήσει ο Υπουργός, άρα... εξάλλου είναι σχετικό το νομοσχέδιο. Μετά μπορούμε, ωραία, μπορείτε, άρα, να επανέλθετε. Να συμφωνήσουμε ότι για το ΤΕΙ Αθηνών και πρέπει και εσείς να πάρετε μία θέση επί του θέματος και να πείτε ότι ειδικά σε αυτό το πολύ στενό θέμα συμφωνούμε με την κυβέρνηση ότι πρέπει να τους εγγράψουν και πρέπει το Υπουργείο να προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για να εγγραφούν οι φοιτητές. Ναι ή όχι. Νομίζω λέτε ναι σε αυτό. Πάμε παρακάτω. Αυτό λέω. Το ίδιο λέμε το ίδιο πράγμα. Δεν είναι κακό να συμφωνείτε ακόμη και σε μικρά πράγματα με την κυβέρνηση. Σε μικρά. Το υπόλοιπο που λέτε. Το θέμα των μετεγραφών. Επιμένω ότι είναι ένα θέμα το οποίο εφαρμόζεται, νομίζω, μάλλον είμαι σχεδόν σίγουρος, αποκλειστικά στη χώρα μας. Αυτό έχει σχέση και με το πώς είναι δομημένη η κατανομή του πληθυσμού μας και με βάση αυτό πώς είναι δομημένη η ανώτατη εκπαίδευση και σε ποια μέρη υπάρχουν πανεπιστήμια. Επιπλέον τώρα δεν έχει υπάρξει επί δεκαετίες κανένας σχεδιασμός για εστίες, για την φοιτητική μέρημνα κτλ. Εμείς, όπως σας έχω πει και εδώ, μέχρι τον Ιούνιο θα φέρουμε σχέδιο πενταετές για το θέμα των εστίων. Οι εστίες δεν γίνονται με το να πατήσει ένα κουμπάκι. Άρα το θέμα της φοιτητικής μέρημνας και πρόνοιας θα είναι ένα πράγμα που το μελετάμε και δεσμευόμαστε πριν το τέλος του ακαδημαϊκού έτους να φέρουμε, επιμένω, σε βάθος πενταετίας, γιατί αυτά τα πράγματα δεν λύνονται με άμεσες κινήσεις. Σας ευχαριστώ. Και εγώ.